και δεν το έχουν έτσι δείξει και αναδείξει, είναι η αποκάλυψη που έχει κάνει το CNN.gr, το ελληνικό CNN. Και μιλάμε για έναν ημάμι, ο οποίος είναι συγκλονιστικό θέμα, καλεί τους τζιχαντιστές να επιτεθούν στην Ελλάδα. Υπάρχει κήρυγμα μίσους του ημάμι στο κέντρο της Αθήνας. Βίντεο ντοκουμέντο, σε λίγο θα σας το δείξουμε. Δεν είναι λόγια που θα πούμε εμείς. Βίντεο ντοκουμέντο, σε λίγο θα το δείτε, να φρίξετε. Που ειδικά η Ελλάδα τους έχει βοηθήσει πάρα πολύ γενικά το Ισλάμ. Έτσι, δεν πρέπει εδώ να λοιπόν να ξαναπούμε. Μιλάμε για επικίνδυνες καταστάσεις στη χώρα μας. Για ένα βίντεο το οποίο θα πρέπει να δούνε οι αρχές, οι αντιτρομοκρατικοί, οι μυστικές υπηρεσίες του κράτους μας. Γιατί αυτό το οποίο έβγαλε το CNN.gr πραγματικά συγκλονίζει. Σε πολύ λίγο θα δούμε, το συγκεκριμένο θέμα, γιατί πραγματικά σοκάρει. Με την υπόθεση στο τζαμί. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με αυτή την υπόθεση η οποία χτυπάει κόκκινο εισαγγελμό στη χώρα μας. Ο ημάμις, με ένα κήρυγμα μίσου στο κέντρο της Αθήνας, καλεί τους τζιχαντιστές κατά της Ελλάδος, κατά της χώρας μας. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε και να δούμε το βίντεο το οποίο πραγματικά, είναι συγκλονιστικό. Είναι ένα βιντεοσκοπημένο, θα δούμε, φανατικό κήρυγμα του ημάμι, ο οποίος ο συγκεκριμένος ημάμις βγάζει για αυτό το μίσος σε άτυπα τζαμιά στο Μενίδη και το Γάλλιο. Πάμε παρακαλώ πολύ να δούμε τι ακριβώς λέει ο συγκεκριμένος. سنو بیداری کا وقت ہے جاگو جاگنے کا وقت ہے کچھ نیم چڑے مسلمان کہتے تمہیں جلسیوں کا کے لے جائے گی ہم ان جلسیوں کو جوتوں کی نوک پر رکھتے ہیں ہمیں کسی جلسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے ارے تم دنیا دار ایجنسیوں کی باتیں کرتے ہو ہم تو اپنے آقا کے ایجنسی ایجنٹ بنے بیٹھے ہوئے ماشاء Αυτά λοιπόν συνέβη εδώ στην Ελλάδα μας. Κύριε Καμπούρη, στην τηλεφωνική μας γραμμή αμέσως μετά θα σας πω. Εμείς πρέπει να ξυπνήσουμε, όχι αυτοί που λέει αυτός. Πάμε γρήγορα να ξυπνήσουμε και όλα και να διωχτούν, παρά τα αυτά γρήγορα από την Ελλάδα. Και να φυπνιστεί όλη η Ελλάδα. Παναγιώτη Ψωμιάδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, να βλέπω τον κύριο Ψωμιάδη κιόλα. Καλησπέρα σας, κύριε Ψωμιάδη. Καλησπέρα. Για πείτε μας. Καλή εβδομάδα. Το σχόλιο σας σε αυτό το απίστευτο, κήρυγμα μίσους του ημάμι. Δεν άκουγα προηγουμένως, αλλά κάποιος συνεργάτης σας είπε ότι εμείς πρέπει να προσέχουμε. Και από αυτό θα ξεκινήσω. Εμείς πρέπει να προσέχουμε. Εμείς τι κάνουμε. Καταρχάς, σκεφτείτε ο Ψωμιάδης να πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη, στην Άγκυρα, σε οποιοδήποτε άλλο Ισλαμικό κράτος ή πόλη και να έκανε αυτό το κήρυγμα. Δεν θα έβγαινε ποτέ από εκεί που θα τον βάζανε. Θα τον είχαν εξαφανίσει. Με τα ιδιαίτερα γούστα, όπως ιδιαίτερα γούστα και έχει και ο δικός μας εδώ που ηγείται στο Δήμο Θεσσαλονίκης, είναι φιλοξενούμενοι. Ακριβότατα. Το πρώτο και το τελευταίο είναι αυτό, είναι φιλοξενούμενοι. Από εκεί και πέρα, ζούμε δίθεν σε μια δημοκρατία. Εγώ δεν πιστεύω ότι ζούμε σε δημοκρατικό πολίτευμα. Για ποια δημοκρατία, τη δημοκρατία της ασυδοσίας.
Μπαίνουν, βγαίνουν στη χώρα μας, κανείς δεν ξέρει ποιοι μπαίνουν, ποιοι βγαίνουν, ποιοι κατοικούν. Από εκεί και πέρα, όλοι αυτοί οι μάμιδες, πολλές φορές διορισμένοι, είναι υπάρχουα όργανα του μουσουλμανικού τόξου. Φανατίζουν, στρατολογούν, προσιλητίζουν, ιδιαίτερα τα νέα παιδιά. Πλήττουν, θα έλεγα, την κοινωνία. Άρα, Παναγιώτη μου, συγγνώμη. Παναγιώτη μου, συγγνώμη. Εμείς πρέπει να ξυπνήσουμε, να αφυπνιστούμε, να γίνει ο κόκκινος συναγερμός για όλους τους Έλληνες. Κύριε Τσομιάδη, να διωχθούν. Πολλοί τηλεθεατές θέλουν να ξαναδούν το βίντεο για να καταλάβουν τι ακριβώς λέει ο συγκεκριμένος. Πάμε λοιπόν να ξαναδούμε. Είναι από κάτω με υπότιτλους γραμμένα. Είναι κηρύγμα μίσους, πολύ σωστά το γράφετε. Επιδίδονται σε κηρύγματα μίσους. Πάμε να το ξαναδούμε και να ξανακούσουμε, παρακαλώ πολύ, και να διαβάσει ο κόσμος προσεκτικά το τι ακριβώς λέει που είναι γραμμένο από κάτω με τους υπότιτλους. Για να ξαναδούμε. सुनो बेदारी का वक्त है जागो जागने का वक्त है कुछ नीम चढ़े मुसलमान कहते हैं तुम्हें जलसियों का के ले जाएगी हमें जलसियों को जूतों की नोक पर रखते हैं हमें किसी जलसी की कोई परवाह नहीं है अरे तुम दुनियादार एजेंसियों की बातें करते हो हम तो अपने आका की एजेंसी एजेंट बने बैठे हुए हैं Ντροπή και έσχος σε εμάς που τους ανεχόμαστε. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Σάπια μυαλά, 800 χρόνια πίσω. Ναι, κύριε Ψωμιάδη. Δεν είναι δυνατόν, παρόλο ότι είναι, προσέξτε με, παρόλο ότι είναι μεμονωμένοι χώροι, δεν είναι χώροι που μπορεί να τα ξέρω ο απλός πολίτης Έλληνας. Αλλά δεν είναι δυνατόν είναι πυρήνες. Η ασφάλεια, η εθνική ασφάλεια μην παρακολουθεί αυτούς τους χώρους. Ακριβώς. Που φανατίζουν, παραλαμβάνω, στρατολογούν και προσιλητίζουν ιδιαίτερα νέα παιδιά. Πλήττουν την ελληνική κοινωνία. Πολλοί από αυτούς εκεί μέσα μπορεί να είναι και μοναχικοί λύκοι, οι λεγόμενοι ψυχανιστές, οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα και επιχειρούν να μεταβούν στην Ευρώπη. Υπάρχει εδώ στη χώρα μας, πιστεύω, δίκτυο προώθησης αυτών των τύπων. Επιδίδονται, και κλείνω με αυτό, σε κηρύγματα μίσους. Μέσα σε μια φιλόξενη χώρα που έχει αγκαλιάσει, έχει ανοίξει την αγκαλιά και έχει αγκαλιάσει όλους αυτούς. Μάλιστα. Παναγιώτη Ψωμιάδη, πραγματικά έχουμε μείνει άφωνοι όλοι. Κύριε Καμπούρη, έχουμε μπερδέψει, αλλά επαναλαμβάνω, την ελευθερία με την ασυνοσία. Όλοι αυτοί λειτουργούν ως ουρυπή, όπως και ο Δήμαρχος εδώ της Θεσσαλονίκης μας, κάνουν πλήση εγκεφάλου σε περίοδο ελευθερίας. Έλεος, στρεφεδιά, έλεος, άνοιπια. Μπερδέψαμε τη δημοκρατία με το την θέμα δημοκρατία. Εδώ είναι πραγματικά ότι έχουμε πάθει σοκ με αυτά τα οποία ακούμε να λέει αυτός ο ημάμης, το κήρυγμα μίσους, στο κέντρο της Αθήνας. Και εδώ διαβάζουμε από το ρεπορτάζ του CNN.gr ότι μιλούν για συμβόλαια χιλιάδων ευρώ με τα οποία επιχειρείται να παραπλανηθούν παράτυποι ανήλικοι μετανάστες για να ενταχθούν στον ίσις. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, Παναγιώτη Ψωμιάδη, εμείς ευχαριστούμε. Τα συμπεράσματα δικά σας, διπλά βλέπω τον κύριο Πελεκάνο. Συμπεράσματα, κύριε Καμπούρη, αυτά που ακούω σας βλέπω διπλά. Διπλό βλέπω τον Πελεκάνο. Με αυτά που ακούμε και διπλά. Με αυτά που ακούμε, διπλά τα βλέπουμε όλα. Μιας και που μιλάμε για διπλά, διπλά θα βλέπετε και τα κολαγόνα.